Πάμε γρήγορα, γρήγορα στα του καιρού να ξεκινήσουμε. Βεβαίως. Κωνσταντίνος Τότης. Χιονοδρομικό. Πισοδέρι, παρακαλώ. Η εικόνα τη βλέπετε. Το έχει στρώσει κανονικά. Εικόνα από το Ρίο, από την Πάτρα. Χρήστος Στρατουλάκος. Η Ματίνα Ιμπέρου θα μας πει τι μας περιμένει αυτό το Σαββατοκύριακο. Καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, η εικόνα νομίζω που αξίζει τον κόπο να δούμε πρώτα είναι από το Πισοδέρι. Λοιπόν, κύριε Τότη, καλημέρα. Καλημέρα από τη Φλόρινα. Δώστε μας το ρεπορτάζ, παρακαλώ. Έχει ξεκινήσει από χθες το βράδυ το χιόνι, έχει ρίξει 10 πόντους. Το κλίμα είναι ωραίο, είναι επιτέλους μια άσπρη μέρα, είδαμε. Και προχωράμε για τα υπόλοιπα όλο του χειμώνα. Δηλαδή σήμερα περιμένετε κόσμο να έρθει. Βεβαίως, κάθε Σαββατοκύριακο περιμένουμε κόσμο και από εδώ και πέρα θα ξεκινήσουμε και κάθε μέρα. Πείτε μας κάτι, θερμοκρασία τώρα εκεί στο Πισοδέρι, τι, πόσο είναι, πόσους βαθμούς έχει. Μείον 5 είναι τώρα που μιλάμε. Μείον 5. Καλά είναι για την εποχή, δεν είναι πολύ, δεν κάνει πολύ κρύο δηλαδή. Εσείς από πότε έχετε αρχίσει να ανάβετε τζάκια και να βάζετε πετρέλαιο? Εδώ και πολύ καιρό, εντάξει. Έχετε πρέπει να πέσει θερμοκρασία από νωρίς. Το βράδυ δηλαδή πάντα χρειάζεται θέρμανση. Ναι. Ωραία, μπορείτε λίγο να γυρίσετε, σας παρακαλώ. Έχετε τη δυνατότητα την κάμερα να δούμε λίγο την εικόνα. Βεβαίως. Καλά, είναι υπέροχο το τοπίο, έτσι. Μας είχε λείψει αυτή η εικόνα, κύριε Τότη, μας είχε λείψει. Πραγματικά. Όλοι μας είχε λείψει από πέρσι. Αυτό τώρα να χιονίζει για πρώτη φορά στις 18 Νοέμβρη, έτσι, το έχετε ξαναδεί ή είναι κάτι πρωτοφανές για σας εκεί πάνω στο Πισοδέρι? Συνήθως στη Φλόρινα 28 Οκτωβρίου κάνουμε παρέλαση με χιόνι. Παρέλαση με χιόνι. Ναι, φέτος αργήσαμε. Στο χιονοδρομικό. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα λίγο και ο χειμώνας πάει πίσω. Δηλαδή τώρα το Σαββατοκύριακο πόσο κόσμο περιμένετε? Αυτό δεν ξέρουμε, ανάλογα θα δούμε. Λειτουργούν όλα όμως εκεί, έτσι, τα καφέ, το αναψυκτήριο, όλα τα πάντα. Τα λίφτα ακόμα, τα λίφτα θέλουν να πέσει κι άλλο χιόνι για να ασφαλίσει πίστες. Μάλιστα. Εντάξει, το θέμα είναι ότι εσείς το θέλετε το χιόνι, το περιμένετε το χιόνι για να μπορέσετε να εργαστείτε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ πολύ και αν μπορείτε ξαναγυρίστε μας μία την κάμερα για να πάμε στο Χρήστο το Στρατουλάκο, έτσι να δούμε λίγο την εικόνα που μας έχει. Θα την κρατήσουμε αυτή η εικόνα, είναι υπέροχη εικόνα. Τα πράγματα είναι διαφορετικά στο Ρίο, εκεί που είναι ο Χρήστος Στρατουλάκος, κάτω από τη γέφυρα. Βλέπουμε ότι έχει πολύ κύμα, έτσι θα είναι οι καιρικές συνθήκες το Σαββατοκύριακο και πολύ ισχυρούς ανέμους. Καλή σας μέρα, καλημέρα από το Ρίο. Όντως, θέλω να δείτε ότι υπάρχουν και βαριά μηχανήματα στο βάθος προκειμένου να καθαρίσουν τα φερτά υλικά από τη θάλασσα. Καθώς τη νύχτα όλοι είχαμε θυελλώδεις ανέμους εδώ και στην περιοχή του Ρίου και γενικότερα εδώ στην Δυτική Ελλάδα. Βλέπετε λοιπόν τα βαριά μηχανήματα, είναι τα φερτά υλικά τα οποία βγαίνουν από τη θάλασσα. Καθώς σήμερα προβλέπουν και οι μετεωρολόγοι ισχυρότατους ανέμους εδώ στο δυτικό τμήμα της χώρας. Τώρα, εδώ υπάρχει απαγορευτικό στο ριοατήριο λόγω των θυελλωδών ανέμων. Θα πιθανότητα μέσα στην ημέρα να ξεκινήσουν σε λίγη ώρα τα δρομολόγια. Καλό είναι κάποιος να επικοινωνεί με το λιμεναρχείο. Ωστόσο, σε όλο το Ιόνιο, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι άνεμοι είναι πάνω από 7 μπουφόρ. Ίσως να είναι και 8 και 9, ακόμα και κατά τόπους 10 σε πολλά σημεία του Ιωνίου. Με αποτέλεσμα λοιπόν να έχουμε αυτή την εικόνα. Εδώ, να ξεκαθαρίσω κάτι, είναι η πιο μικρή σε ένταση άνεμη. Όσο κάποιος είναι προς το Ιόνιο και στα νησιά του Βορείου Ιωνίου και στα νησιά στη νότια πλευρά του Ιωνίου, η κατάσταση σίγουρα είναι πιο δύσκολη από αυτή που σας δίνουμε. Μάλιστα. Είναι και εδώ το πρώτο χειμωνιάτικο Σαββατοκύριακο, να σας πω. Χαρακτηριστικά οι θερμοκρασίες στο μέσο π.χ. των Ιωαννίνων είναι στον 1 με 2 βαθμούς ο Ιδράκιος αυτήν την ώρα. Είχε ψηλόβροχο μέσα στο Μέσοβο, ίσως με χιονόνερο νωρίς το πρωί. Στην ορεινή Αχαΐα η θερμοκρασία είναι κοντά στους 4 με 5 βαθμούς Κελσίου. Έχει ο κόσμος ξεκινήσει εκεί να ανάβει τα τζάκια, να προμηθεύεται πετρέλαιο σε σχέση φυσικά με το τι επικρατεί. Εντάξει, είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο ουσιαστικά που θα νιώσουμε λίγο κρύο. Έτσι, μέχρι τώρα δεν είχαμε. Ήμασταν με τα καλοκαιρινά. Λοιπόν, ωραία, Χρήστο, ευχαριστούμε και σένα πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στη Ματίνα Τιμπέρου, τη μετεωρολόγο μας, να μας πει για τις συνθήκες που θα επικρατήσουν σε ολόκληρη τη χώρα αυτό το πρώτο χειμωνιάτικο Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και πάλι, Ματίνα. Καλημέρα. Κύρια χαρακτηριστικά της σημερινής κακοκαιρίας είναι οι κατατόπους ισχυρές βροχές και οι θυελλώδεις βορειοδυτικοί άνεμοι, όπως είπαμε ήδη. Πιο συγκεκριμένα, βροχές θα εκδηλωθούν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Όμως οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες αναμένονται μέχρι το απόγευμα κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα. Εδώ που βλέπουμε ανακυκλωμένο. Ακριβώς. Και δευτερευόντως θα επηρεαστούν οι Κυκλάδες και η Κρήτη.
Θα έχουμε όμως βελτίωση από το απόγευμα και μετά. Mm-hmm. Η θυελώδης άνεμη τώρα από βόρειο Αιγαίο. 9 μποφόρ στο Ιόνιο, ε. Mm-hmm. Ακριβώς. Και στο βόρειο Αιγαίο. 9 μποφόρ. Αρχικά στα δυτικά είναι πιο ενισχυμένη. Μέσα στη μέρα θα επηρεαστεί και το Αιγαίο και εκεί δηλαδή θα φτάσουν τα 9 μποφόρ. Τοπικά οι ρηπές θα φτάνουν και τα 10 μποφόρ. Εξασθένιση των ανέμων αναμένεται από το απόγευμα αύριο και μόνο στο ανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τα 8 με 9 μποφόρ. Mm. Και οι θερμοκρασίες. Και τη θερμοκρασία. Λοιπόν, σήμερα θα υποχωρήσει 6 με 8 βαθμούς, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Οπότε, αύριο θα επηρεαστεί και ολόκληρη η χώρα. Μάλιστα, βλέπουμε εδώ, έχει πέσει και στους 15 στη Θεσσαλία, 16 εδώ σε εμάς. Εκεί που λέει 27, τι είναι τώρα. Εκεί που λέει 27, εννοεί 17. Ήταν α, 17, λάθος. Λέω και εγώ, είναι λάθος. Μάλιστα. Συγγνώμη, είναι λάθος ακόμη. Λοιπόν, και αναμένεται τώρα νέα άνοδος από Δευτέρα, Ματίνα. Δεν θα ξεπερνάει αύριο, λοιπόν, τους 19 βαθμούς στα νησιά. Mm-hmm. Από τη Δευτέρα, ναι, θα επανέλθει στα... Μάλιστα. Στα επίπεδα που γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Μάλιστα. Ματίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ την καλημέρα μας. Το ανέφερε ο Χρήστος Στρατουλάκος, έχουμε απαγορευτικά. Θα έρθει η Δήμητρα Ισέκηδο τώρα μαζί μας. Για να δούμε βέβαια υπέροχες εικόνες, γιατί έχουμε βρει εικόνες από χιονισμένες περιοχές ανά την επικράτεια. Για να τις δούμε έτσι παρέα. Έπεσαν λοιπόν τα πρώτα χιόνια στα ορεινά στη Βόρεια Ελλάδα, όπως είχαν πει οι μετεωρολόγοι μας. Πάμε να δούμε βίντεο. Εδώ βλέπουμε το νυμφαίο Φλόρινας, όπου χιονίζει. Είναι τραβηγμένο στις 5 ώρα τα ξημερώματα. Και βλέπουμε ότι οι σκεπές έχουν γίνει άσπρες από το χιόνι. Οι ίδιες εικόνες και στο πίσω δέρι, που είναι κατάλευκα. Να δούμε, είναι ο πιο ορεινός οικισμός της Φλόρινας, ένα χωριό χτισμένο στις πλαγιές του όρους Φαρνούντα, σε υψόμετρο περίπου 1420 μέτρων. Για να δούμε. Θα δούμε από τις κάμερες του Snow Report. Έχουμε κάποιες φωτογραφίες. Λοιπόν, στον Λαϊλιά επίσης είναι όλα στα λευκά. Έχει στρώσει το χιόνι, όπως και στο Ελατοχώρι. Μάλιστα. Κάποιος έχει προλάβει να περπατήσει επάνω στο, ναι. στο χιόνι που είναι απάτητο κατά τα άλλα. Εδώ βλέπουμε Όλυμπο, έτσι. Εδώ είναι οι εικόνες από τον Όλυμπο. Και έχουμε λοιπόν και πολύ μαγικές εικόνες από τον Όλυμπο που στρώθηκαν μάλιστα. όλα στα λευκά από το βουνό των Θεών. Mm. Είναι εικόνες από το Weather News Greece. Μάλιστα. Για πες μας λίγο με τα απαγορευτικά. Τι γίνεται τώρα για λοιπόν, κάποιον που θέλει έχουμε... να ταξιδέψει με πλοίο. Αλλάζουν διαρκώς τα απαγορευτικά και τα δρομολόγια. Για την ώρα από Πειραιά για Αργοσαρονικό έχουμε απαγορευτικό, ένα πλοίο. Από Ραφίνα για Κυκλάδες, από Λαύριο για Κέα και Κύθνο, από Βόλο για Σποράδες, καθώς και από Κέρκυρα για Ιγουμενίτσα και από Λευκάδα προς Μύτικα το Λοκαρνανίας. Και από Ρίο Αντήριο, όπως μας είπε και ο Χρήστος Στρατουλάκος. Ωραία. Λοιπόν, Δήμητρα, παρακολουθείς το ρεπορτάζ και για οτιδήποτε νεότερο. Αν βρούμε κι αλλού χιονάκι να το δείξουμε. Έτσι είναι ωραία μέρα. Είδαμε κι άλλες βροχές έχουμε, Γιάννη, σε πολλές περιοχές της χώρας. Ήδη τα συγκεντρώνουμε και θα τα δείξουμε και στη συνέχεια αν έχει κάτι σοβαρό. Ευχαριστούμε. Λοιπόν.